Πάμε να συνεχίσουμε τα ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ολλανδία και όπου συνεχίζει ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του. Δημήτρης Ρομπατζόγλου είναι εκεί και θα μιλήσουμε για όλα τα θέματα που αφορούν το δικέφαλο της Βορρά. Χαίρετε, καλή εβδομάδα. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Πώς είσαι? Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Καλά, καλά, μια χαρά. Μπράβο, μπράβο. Εσύ? Καλά, εδώ διαβάζω για και τζι ώρα ότι καθυστερεί λίγο η άφηξή του, Καθυστερεί η υπογραφή, ναι. Συμφωνίας. Ναι, ναι. Ο Κετζιόρα μετά τα όσα έχουν γίνει το καλοκαίρι, τα ίξεις, αφίξεις, θα έρθει, δεν θα έρθει, συμφωνίες, διαφωνίες του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου, τις απαιτήσεις. Κάποια στιγμή κατέληξαν το Σάββατο και ο Κετζιόρα ήρθε εδώ στην Ολλανδία. Δεν μπορεί να προπονηθεί, ναι. Προφορική συμφωνία. Mm. Δεν έχει ολοκληρωθεί εγγράφος η συμφωνία των τριών πλευρών. Σήμερα ήταν Δευτέρα να τακτοποιήσουν όλα ρεπτικά. Και ξαφνικά διακόπηκε η επικοινωνία με τους Ουκρανούς, οι οποίοι ανέφεραν ότι υπάρχουν βομβαρδισμοί στο Κίεβο και ότι δεν μπορούν να συζητήσουν. Δεν είναι ψέμα, δεν είναι κάποια επεκφυγή. Αλήθεια έλεγαν, είναι αλήθεια όσο και να φαίνεται απίστευτο, αν και το καταλαβαίνουμε, ότι λόγω των προβλημάτων και λόγω βομβαρδισμών σήμερα στην περιοχή, στην έδρα των Ουκρανών, σταμάτησε η λειτουργία των γραφείων, σταμάτησε τα πάντα και δεν ολοκληρώθηκε η συμφωνία με τον Κετζιόρα, που παραμένει εκτός για τον ΠΑΟΚ. Προφανώς κάτι θα κάνει ατομικά, αλλά όχι με την υπόλοιπη ομάδα. Mm-hmm. Θα χάσει άλλη μια μέρα, τώρα δεν ξέρω αν αύριο τελειώσει και πρώτα καταφέρει να μπει να σηματοδοθεί ο στόπερ που ήθελε οπωσδήποτε ο Λουτσέσκου για να συνεχίσει την εργασία μαζί του, την επιτυχημένη, όπως πάντα θέλει να συνεχίζει με τους δικούς του ποδοσφαιριστές. Ένα μεταγραφικό θέμα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει τόσα πολλά, έχει μια εκκρεμότητα με φορ και μια εκκρεμότητα με χαφ, και σε γενικές γραμμές έχει πάρει την απόφαση ότι θα ψάξει την καλύτερη λύση, έστω και αν χρειαστεί να αργήσει, που σίγουρα κάποιες ημέρες αργεί. Για τον Φορ είναι το θέμα του Πέτκοβιτς αυτό που απασχολεί, είναι σε συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, υπάρχουν οικονομικές απαιτήσεις κοντά στα 2 εκατομμύρια και από τον ποδοσφαιριστή. Είναι μάλλον αυτό που και ο Λουτσέσκου θα ήθελε να κριθεί πιο γρήγορα στο Φορ, για να υπάρξει η ποιοτική ενίσχυση την οποία περιμένει, έχοντας την ομάδα του τον Μπράντον Τόμας και τον Σαμάτα που παραμένουν, έχουν ξεκινήσει, αλλά φυσικά θέλει και κάτι καλύτερο στην επίθεση από τη στιγμή που με τον Μπρέθουαϊτ δεν προχώρησε το οτιδήποτε. Mm-hmm. Τα χαφ είναι λίγο διαφορετικά τα δεδομένα. Εκεί στη λίστα που έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή με διάφορους ποδοσφαιριστές, ίσως να μην καλύπτει κάποιος όλα τα δεδομένα που θέλει ο προπονητής, με τον Λουτσέσκου να επιμένει ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να περιμένει και να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα να αποκτήσει τον ΜΕΙΤΕ. Αυτό είναι το σκεπτικό. Στον ΜΕΙΤΕ έχει κολλήσει, γιατί είναι δικός του παίχτης, τον ξέρει, συνεργάστηκε και είναι επιτυχημένη η παρουσία του. Προφανώς, επαναλαμβάνω, δεν έχει βρει κάτι άλλο που τον καλύπτει περισσότερο. Με τον Μίσης δεν προχώρησε και για άλλους λόγους, και άρα είμαστε σε μια φάση όπου κάποια στιγμή θα υπάρξει επαναπροσέγγιση με τον ΜΕΙΤΕ, εκτός και αν ο ΠΑΟΚ στο μεσοδιάστημα βρει κάποιον άλλον χαφ. Καταλαβαίνουμε ότι με αυτούς θα ξεκινήσει σεζόν, που είναι εδώ, και με τον Κετζιόρα και με τον Αντρίγια Ζήφκο που θα σωματωθεί την άλλη εβδομάδα, με τον Κωνσταντέλια φυσικά που μπήκε από σήμερα κανονικά, και αν όλα πάνε καλά και αύριο ίσως αγωνιστεί λίγο στο φιλικό Τετάρτη με την Γκένκ. Με την ομάδα των πρωταθλητών δηλαδή, σύν τον Καμαρά που έχει μπει από το ξεκίνημα στον ΠΑΟΚ. Υπήρχε θέμα με Οσντόεφ σήμερα ή δεν είναι ανησυχητικό? Ένας μικρός τραυματισμός στο τέλος του φιλικού, στην ποδοκνημική. Θα δούμε αύριο αν είναι κάτι σοβαρό. Μικρό πρόβλημα έχει ο Ντεσπότοφ που από το φιλικό ένα χτύπημα. Έμεινε έξω σε όλη την ημέρα. Ατομικό θα κάνει και αύριο και δεν θα αγωνιστεί και αυτός στο παιχνίδι με την Γκένκ
την Τετάρτη. Την Τετάρτη ο ΠΑΟΚ θα δώσει φιλικό με την ΓΕΝΚ διάρκειας 2-60 λεπτών. Αυτή είναι η συμφωνία. Και το Σάββατο πλέον οριστικοποιήθηκε. Το μεσημέρι στις 2 ώρα Ολλανδίας θα παίξει εδώ στο Χόρστ με τη Σέντζι Λουάζ του Βελγίου. Και το απόγευμα στις 7 ώρα Ολλανδίας θα παίξει με τη Φίτεσε στην έδρα της στο Άρνεμ, στο προπονητικό της κέντρο. Πώς τα κατάφερε αυτό? Ήταν απέτηση του προπονητή. Μάλιστα. Θέλει την ίδια μέρα δύο φιλικά παιχνίδια 90 λεπτά για να παίξουν όλοι οι ποδοσφαιριστές του. Μάλιστα. Είναι δηλαδή από πρόθεση. Είναι το δικό του σχέδιο, το κάνει τα τελευταία χρόνια για να αυξηθεί ο χρόνος συμμετοχής των παιχτών, όλων των παιχτών, των 22, των 25, όσων θα βάλει, στο τέλος της προετοιμασίας. Και να έρθουν πιο κοντά στις συνθήκες αγώνα. Δεν είναι κάτι που συνέβη τυχαία. Είναι, το είπε και προχθές επίσημα δηλώσει, ότι επιμένει σε αυτή την τακτική για να δώσει παραπάνω χρόνο σε όλους τους παίκτες. Μάλιστα, με ρωτάνε αυτά εδώ... Αυτά είναι, ναι. Ολοκλήρωση και μετά θα σε ρωτήσω. Αυτά είναι όλα τα δεδομένα. Λέω με τα φιλικά, με το πρόγραμμα, με τις προπονήσεις, τους τραυματίες και τα μεταγραφικά, τα οποία δεν έχουν τόσο μεγάλη κινητικότητα, είναι αλήθεια. Ενδιαφέρει ο Ραντζέλοβιτς. Ο Ραντζέλοβιτς. Που ήταν στον Ολυμπιακό. Μου κάνει, το έχει στείλει δύο φορές ένας φίλος και μου κάνει εντύπωση. Ας πω ότι δεν το θυμάμαι πρώτα απ' όλα. Ακραίος είναι ο Ραντζέλοβιτς. Ναι, εξτρέμ, ναι. Καλά, η θέση ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ. Ναι. Αλλά όχι, δεν το έχω ακούσει ότι υπάρχει το οτιδήποτε για τον συγκεκριμένο. Ναι. Ο οποίος τώρα πού αγωνίζεται. Έτσι, λίγο αδιάβασουμε. Ας πω και το άλλο όνομα που με ρωτάει. Ναι. Για τον Έρικ Μποτέιμ, τον νορβηγό center forward της Μάλμε. Μα μπορεί, δεν στις διάφορες κρούσεις που γίνονται στην προσπάθεια να βρεθεί φορ, δεν το έχω ακούσει, αλλά δεν αποκλείται, κάποιες κρούσεις να έγιναν. Δεν είναι όμως αυτές οι περιπτώσεις που θα τους αναγκάσουν να αφοσιωθούν και να επικεντρώσουν για να τους αποκτήσουν. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι στον ΦΟΡ ασχολούνται με τον Πέτκοβιτς, αλήθεια είναι, που είναι μια ακριβή περίπτωση αγοράς, και στο ΧΑΦ περιμένει τον ΜΕΙΤΕ, χωρίς να έτσι συγκινείται ιδιαίτερα από κάποιες άλλες περιπτώσεις. Ναι. Ο κύριος Ραντζέλοβιτς είναι στο Ρουμπίν Καζάν πλέον. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, ο ακραίος που απασχολεί είναι τρίτη προτεραιότητα, δηλαδή κάποια στιγμή θα αποκριθεί και ένας ακραίος χωρίς να είναι παίκτης ίσως πρώτης γραμμής, ίσως να είναι και μια επένδυση, γιατί εκεί ο ΠΑΟΚ είναι αρκετά γεμάτος με τον Ντάισον, τον Αντρίγια, τον Κωνσταντέλια, τον Ντεσπότοφ, παίζει και ο Βιερίνια, είναι και ο Μούργ, θέλει έναν έκτο για να συμπληρώσει την εξάδα και κυρίως παίκτη που παίζει στα αριστερά. Τώρα που παίζει Ζίβκοβιτς 16 Ιουλίου έρχεται. Ο Ζίβκοβιτς, ναι, η ομάδα επιστρέφει τη Δευτέρα, νομίζω έχουμε 15 τη Δευτέρα, και από την αρχή των προπονήσεων, πότε θα είναι, θα ενσωματωθεί και ο Καντρίγια Ζίβκοβιτς. Μάλιστα. Που πήρε άδεια. Μάλιστα. Okay. Αυτά, Νίκο. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, λοιπόν, από το Χόρστο, που συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ.